Χαίρετε. Δεν πρέπει να υποτιμούμε το ενδεχόμενο ψυχολογικό υπόβαθρο του πόνου στο σεξ, δηλαδή της δυσπαρευνίας, όπως είναι ο επιστημονικός όρος. Ο κόλπος είναι ένας σωλήνας, του οποίου τα τυχώματα αποτελούνται από μη, ενώ η κολπική κοιλότητα καλύπτεται από ειδικό ιστό που ονομάζεται βλένογόνος. Οι μύες του σώματος συχνά συσπώνται, δηλαδή εντός εισαγωγικών σφίγγουν, όταν υφιστάμεθα ψυχολογική πίεση. Έτσι, όταν μια γυναίκα αισθάνεται άγχος, ενδεχομένως και οι μύες του κόλπου της να εμφανίσουν σύσπαση. Η σύσπαση του κολπικού τυχώματος καθιστά τη διείσδυση του πέους επώδυνη και τη σεξουαλική επαφή μια δυσάρεστη εμπειρία. Προκειμένου όμως να αποφανθούμε πως ο πόνος στο σεξ όντως οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες, είναι απαραίτητο να προηγηθεί ένας πλήρης γυναικολογικός έλεγχος, ώστε να αποκλειστούν οργανικά αίτια της δυσάρεστης αυτής κατάστασης. Αυτόν καθ' αυτών των κλινικών εξετάσεων προηγείται η λήψη ενός πλήρους ιατρικού ιστορικού, οπότε και εκτιμάται η γενικότερη ψυχολογική κατάσταση της γυναίκας. Η βάση της αντιμετώπισης του πόνου στη σεξουαλική επαφή που οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες είναι η ανθρώπινη επαφή. Αυτή και μόνο η εμπέδωση της επικοινωνίας στο ζευγάρι είναι μερικές φορές σημαντική προκειμένου να αμβληθούν τα συμπτώματα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει κατανοητό πως η αντιμετώπιση του πόνου στο σεξ, η οποία οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Μια καλή τεχνική άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η παράταση των προκαταρκτικών, ώστε να επιτευχθεί επαρκής φυσική λίπαση του κόλπου πριν από αυτήν καθ' αυτήν τη δύσδυση. Έτσι, η δύσδυση καθίσταται συχνά λιγότερο επώδυνη. Η φυσική λίπαση του κόλπου είναι δυνατόν να ενισχυθεί και με την κολπική θεραπεία με υπερήχους HIFU, δια της οποίας ενεργοποιείται η παραγωγή κολαγόνου στο κολπικό τείχομα. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς η ψυχολογική κατάσταση επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή αλλά και για τη θεραπεία με υπερήχους HIFU, κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε το σύνδεσμο στο σχετικό μας άρθρο. Να είστε πάντα καλά. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.